Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδο. Ακολουθεί ένα επεισόδιο με πολύ ψυχική ένταση. Ο τόνος μου ανεβαίνει σε διάφορα σημεία. Απολογούμε εκ των προτέρων για την τυχόν αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσουν αυτά που θα ακούσετε. Ο στόχος μου είναι η αφύπνιση μας όσον αφορά στην προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας από μας ως προς τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, της ψυχικής ευεξίας, της σωματικής υγείας και της σωματικής ακαιριότητα των συνανθρώπων μας. Το σημερινό επεισόδιο γίνεται με αφορμή μια ακόμη γυναικοκτονία. Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το 22ο επεισόδιο του podcast, το δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Είχα σχεδιάσει διαφορετικά αυτό το επεισόδιο. Είχα επιλέξει ένα άλλο ζήτημα, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνει αυτό το επεισόδιο με αφορμή μία α, γυναικοκτονία, μία ακόμη γυναικοκτονία, η οποία συνέβηκε και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Ε, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε τα γεγονότα. Ένα ζευγάρι το οποίο είχε ήδη πάρει συνενετικό διαζύγιο και είχαν συμφωνήσει και τις μέρες και ώρες επικοινωνίας του πατέρα με τα παιδιά. Ο πατέρας 38 ετών, η μητέρα 42 ετών, από ό,τι λένε δημοσιογραφικέ πληροφορίε, τα παιδιά, δύο αγόρια 14 και 12 ετών. Ε, το πρωί τη 3η 12 Σεπτεμβρίου 2023, μετά που έφυγαν τα παιδιά για το σχολείο, δεν κατάλαβα Ποιο πήγε τα παιδιά στο σχολείο, γιατί οι δημοσιογραφικέ πληροφορίε, άλλε λένε ότι πήγε η μητέρα τα παιδιά στο σχολείο, άλλε λένε ότι πήγε ο πατέρα τα παιδιά στο σχολείο, άλλε λένε ότι τα παιδιά πήγαν με το σχολικό στο σχολείο. Όπω και να έχει, 8 και 4 το πρωί ο πατέρα, ο πρώην σύζυγο τη γυναίκα αυτή, πήγε με μία κυνηγετική καραμπίνα στον έκτο όροφο, στο διαμέρισμα που διέμενε η μητέρα με τα παιδιά τη, σκότωσε τη μητέρα των παιδιών του και μετά αυτοπυροβολήθηκε. Μια ακόμη γυναικοκτονία. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν στο οποίο μιλήσαμε για τον μισογενισμό και το μισανδρισμό και πώς μπορεί να μας επηρεάζει στις σχέσεις μας. Ασχολήθηκα με αυτό το θέμα παρακολουθώντας με πολύ προσοχή τις συνεντεύξεις που έδωσαν περί οίκη. Δύο συγκεκριμένες συνεντεύξεις, τις οποίες έδωσαν στα συνεργεία των ειδήσεων. Ήταν δύο κύριοι που μίλησαν. Ο ένας μίλησε για λίγο περισσότερη ώρα. Βρήκα τμήματικά τη συνέντευξη του και την απομαγνητοφώνησα. Και ο άλλος μίλησε για πολύ λίγο. Λοιπόν, ε, το ζευγάρι πριν 1,5 χρόνο περίπου χώρισαν, Φέρετε ότι με βάση τα δημοσιογραφικά στοιχεία ότι έκανε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του ενδιαστάσεις συζύγου της η δολοφονημένη γυναίκα για να φύγει από το σπίτι. Φαίνεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα έκαναν εφικτό το συνενετικό διαζύγιο. Και φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε δώσει σημάδια από πριν για το τι θα συνέβαινε. Προτού προχωρήσω στην ανάλυση αυτών που έχω ακούσει, θέλω να πω ορισμένα πράγματα σε σχέση πρώτα απ' όλα με τη χρήση του όρου γυναικοκτονία ή όχι. Έχω αντιληφθεί ότι στα κοινωνικά δίκτυα Υπάρχει μεγάλη διαμάχη σε σχέση με τη χρήση του όρου γυναικοκτονία. Μάλιστα είχα ανεβάσει ένα σύντομο βίντεο σχετικά με το ζήτημα στο λογαριασμό στο facebook και μπήκαν δύο-τρεις άνθρωποι από κάτω και έγραφαν με έντονους χαρακτήρες και με πολλά θαυμαστικά δολοφονία, δολοφονία. Έχουν θέμα με τον όρο γυναικοκτονία. Εγώ είμαι υπέρ της χρήσης του όρου γυναικοκτονία για τον εξή λόγο αυτά τα εγκλήματα στο οποία ένας πρώην ή ένας πρώην εραστής δολοφονεί τη γυναίκα που τον χώρισε έχουν ξεκάθαρα μισογυνιστικά κίνητρα. Και το σκεπτικό των γυναικοκτώνων είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από ένα πατριαρχικό αφήγημα στο οποίο η γυναίκα είναι κτήμα του άνδρα κατώτερο όν από τον άνδρα και ο άνδρας δικαιούται να την σκοτώσει. Και παραπέμπουν σε εποχές όπου η δουλεία ήταν νόμιμη και ο ιδιοκτήτης ενός δούλου μπορούσε να σκοτώσει τον δούλο και να μην δώσει καμία αναφορά στις αρχές. Έχω ακούσει τον όρο ένα ακόμη διοκτήτη γυναίκα σκότωσε τη γυναίκα του χθε στα κοινωνικά δίκτυα, τον οποίο βρήκα εξαιρετικά εύστοχο όρο. Ένα ακόμη διοκτήτη γυναίκα. Η γυναικοκτονία ω έγκλημα έχει άμεση σχέση με το πατριαρχικό αφήγημα της κοινωνίας, έχει άμεση σχέση με μισογυνιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, και έχει άμεση σχέση με την αδυναμία που έχουμε ως κοινωνία να αντιληφθούμε ότι οφείλουμε να προστατεύουμε τα μέλη της κοινωνίας από τους προβληματικούς τύπους ανθρώπων, από τις προβληματικές προσωπικότητες, από τους βίους ανθρώπους. Ένας γυναικοκτόνος δεν έχει ψυχολογικό πρόβλημα ένας γυναικοκτόνος έχει ηθικό πρόβλημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση παντελώς όσον αφορά στα συναισθήματα της πρώην συντρόφου του, όσον αφορά στα συναισθήματα και στα δικαιώματα των παιδιών του. Ένας γυναικοκτόνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο εγκληματικά ανώριμος και παιδόμορφος που θεωρεί ότι το σύμπαν γυρίζει γύρω από αυτόν και ότι αν αυτός αναστατωθεί με μία απόφαση όπως την απόφαση χωρισμού από την πρώη σύζυγο δικαιούται να εκδραματίζει τη ματέωσή του. Εκδραμάτιση, η acting out ονομάζεται η έκφραση αρνητική συμπεριφοράς λόγω αρνητικών συναισθημάτων μία εκδραμάτιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και στο φόνο. Δεν θεωρώ ότι οποιοδήποτε είναι μισογύνης και έχει εγκολπωθεί το πατριαρχικό αφήγημα ότι οι άνδρες έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες, ότι τα συναισθήματα ενός άνδρα είναι πιο σημαντικά από τα συναισθήματα μιας γυναίκας, ότι μια γυναίκα προσβάλλει έναν άνδρα τον το χωρίσει. Δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι έχουν μισογενιστικές απόψεις και υποστηρίζουν το πατριαρχικό αφήγημα είναι εν δυνάμει γυναικοκτόνοι. Χρειάζεται ακόμη ένας παράγον για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι δύο οι παράγοντες. Ο πρώτος παράγων έχει να κάνει με τις πατριαρχικές αντιλήψεις, τις μισογενεστικές αντιλήψεις και ο δεύτερος έχει να κάνει με την προβληματικότητα της προσωπικότητας. Στην κλινική ψυχολογία και στη ψυχοπαθολογία υπάρχει μία διάγνωση η οποία βρίσκεται στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας και ονομάζεται αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Κάτω από αυτή τη διάγνωση, ομπρέλα, θα μπορούσαν να μπουν και οι γυναικοκτώνοι. Θα σα μιλήσω λίγο για τα συμπτώματα τη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα εμφανίζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά εξαιτία της αδυναμίας του να υπακούσουν και να εσωτερικεύσουν του κοινωνικού κανόνε. Αυτή είναι μάλιστα και η πηγή ανείχνευση και εξέταση αυτών των ατόμων, καθώ η προσέλευση του σε κάποιο διαγνωστικό ή θεραπευτικό πλαίσιο είναι σπάνια χωρίς την παρέμβαση του νόμου. Με απλά λόγια, οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε τον DSM, το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για τη δημιουργία των κριτηρίων για τη διάγνωση της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, έγιναν σε πληθυσμού στις φυλακές για σοβαρά εγκλήματα. Τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα μπορεί να εμπλέκονται συχνά σε έντονου διαπληκτισμού και ξυλοδαρμού. Καταφέρνουν όμω να χειραγωγήσουν του άλλου με σκοπό να του εκμεταλλευτούν και γι' αυτό τον λόγο μπορεί να παρουσιάζονται ω αγενευτικοί και εγωιτευτικοί. Είναι χαρακτηριστική στα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα η έλλειψη ενσυναίσθηση και η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων. Τέλο, απουσιάζει πλήρω η ενοχή και η μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Η διάγνωση της διαταραχής δίνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπε διαταραχές προσωπικότητας. Ωστόσο, χαρακτηριστικά συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν ήδη από την ηλικία των 15 ετών. Και ως συγκεκριμένα, τα άτομα σε αυτή την ηλικία παρουσιάζουν επιθετικότητα προς τα ζώα και τους συνομιλίκους, καταστροφή διοχτησίας, παραβίαση κανόνων, έντονη και επικίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα η διάγνωση που μπορεί να δοθεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διαταραχή διαγωγής, contact disorder. Αυτές τις πληροφορίες τις παίρνω από ένα άρθρο από το psychologynow.gr το οποίο θα συμπεριλάβω στην περιγραφή του επεισοδίου. Σύμφωνα με τον DSM-5, το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρεία, στην πέμπτη έκδοση, η οποία βγήκε το 2013, τα διαγνωστικά κριτήρια της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας είναι α. Μοτίβο έλλειψης σεβασμού και παραβίασης των δικαιωμάτων των άλλων, το οποίο εμφανίζεται στην ηλικία των 15 ετών και παρουσιάζεται με τουλάχιστον τρία ή περισσότερα από τα παρακάτω. Ένα. Αποτυχία συμμόρφωσης στις κοινωνικές νόρμες και στο νομικό πλαίσιο όπω υποδεικνύεται από τι επαναλαμβανόμενε παραβατικέ συμπεριφορέ οι οποίε οδηγούν στη σύλληψη. 2. Εξαπάτηση μέσα από επαναλαμβανόμενα ψέματα, χρήση ψευδών ονομάτων ή χειραγώγηση άλλων με σκοπό το κέρδο ή την ευχαρίστηση. 3. Παρορμητικότητα ή αποτυχία προγραμματισμού. 4. ευερέθιστη και επιθετική συμπεριφορά, όπω φαίνεται μέσα από τι συχνέ σωματικέ επιθέσει και του διαπληκτισμού. 5. Αδιαφορία για την ασφάλεια των άλλων. Έξι, ανευθυνότητα με αποτυχία διατήρηση σταθερή εργασία και περάτωση των οικονομικών υποχρεώσεων. Εφτά, απουσία ενοχών η οποία εκφράζεται με αδιαφορία. Η εκλογήκευση τη συμπεριφορά του που οδηγεί σε κλοπή, κακομεταχείριση κάποιου. Αυτό είναι το πρώτο μοτίβο έλλειψη σεβασμού και παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων το οποίο εμφανίζεται στην ηλικία των 15 ετών και έχει τουλάχιστον τρία από αυτά που σας διάβασα. Το Β, το δεύτερο κριτήριο για διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας είναι το άτομο να είναι πάνω από την ηλικία των 18 ετών. Το τρίτο στοιχείο είναι στοιχεία διαταραχής διαγωγής πριν από την ηλικία των 15 ετών. Και το τέταρτο είναι η διαταραχή δεν συμβαίνει στο πλαίσιο επεισοδίου σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής. Η επικράτηση της διαταραχής στο γενικό πληθυσμό εκτιμάται στο 2,5% με αναλογία ανδρών και γυναικών να είναι τρία προς ένα. Άρα, κάθε χίλια άνθρωποι, 25, έχουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Και από αυτούς είναι τρεις άνδρες, μία γυναίκα. Η διαταραχή είναι πιο συχνή στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες, με ποσοστό 5,5% για τους άνδρες, δηλαδή κάθε χίλιοι άνδρες, οι 55 έχουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και κάθε χίλιες γυναίκες οι 20 έχουν διαταραχή προσωπικότητας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά της διαταραχής συναντώνται σε σοφρονιστικά ιδρύματα. Σε μια ανασκόπηση 62 δημοσιεύσεων που περιλάμβαναν 23.000 κρατούμενους από όλο τον κόσμο, ο μέσος όρος εμφάνισης της διαταραχής ήταν 47% για τους άνδρες και 23% για τις γυναίκες. Δηλαδή, μέσα στις φυλακές, 23.000 κρατούμενοι παγκοσμίω, από αυτού που ήταν κρατούμενοι, 47% των ανδρών συναντούσαν τα κριτήρια για διάγνωση αντικοινωνική διαταραχής προσωπικότητα και 23% των γυναικών. Οι αιτίε ανάπτυξη τη διαταραχή δεν είναι γνωστέ. Όπω με τι άλλε ψυχικέ διαταραχέ, θεωρείται ότι η ανάπτυξη και εκδήλωση τη αντικοινωνική διαταραχή οφείλεται σε ένα συνδυασμό γενετικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών Παραγόντων. Λοιπόν, θα βάλω αυτό το άρθρο στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Ότι κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να σε εμπειριλαμβάνεται στις διαγνώσεις η διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, η οποία... Όπω γράφει εδώ στο άρθρο, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα είναι ένα σχετικά πρόσφατο όρο, ο οποίο εισήχθη τη δεκαετία του 80, με σκοπό την αντικατάσταση των όρων ψυχοπάθεια και κοινωνιοπάθεια που κυριαρχούσε στο νομικό πλαίσιο. Εγώ πιστεύω, και όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοί επιστήμονες οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ψυχοπαθολογίας, πιστεύουν και συμφωνώ μαζί τους ότι ο όρος αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας πρέπει να φύγει από τις διαγνώσεις και να γίνει μια ταξινόμηση δεν είναι αρρώστια το να είναι κάποιος ψυχοπαθής και κοινωνιοπαθής. Κοινωνιοπαθής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τις συνέπειες των πράξεων τους στους άλλους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι παραβιάζει τους κοινωνικούς νόμους και όρους. Ο όρος κοινωνιοπαθής είναι ένας όρος ο οποίος έρχεται περισσότερο από το χώρο της κοινωνιολογίας, ενώ ο όρος ψυχοπαθής και ψυχοπαθητικότητα ή ψυχοπάθεια είναι ένας όρος που έρχεται από το χώρο της ψυχολογίας, που σημαίνει τον άνθρωπο ο οποίος δεν δείχνει ενσυναίσθηση για τον πόνο που προκαλεί στους άλλους, δεν δείχνει μεταμέλεια για τις πράξεις του και δεν νιώθει ενοχές. Ένα άνθρωπο με ψυχοπαθητικότητα μπορεί να ενδιαφέρεται για το τι εικόνα έχει προ τα έξω και συνήθω ο συνδιασμός των στοιχείων που οδηγούν έναν άνθρωπο στην τέλεση ιδεχθών εγκλημάτων είναι τα τρία στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη λεγόμενη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας, όπου είναι ο κακοήθης ναρκισισμός, η ψυχοπάθεια και ο μακιαβελισμός. Ο κακοήθης ναρκισισμός πρόκειται πάλι για ένα χαρακτηρισμό που αφορά σε έναν τύπο προσωπικότητας. Είναι οι ναρκισιστές οι οποίοι έχουν κακοήθεια και επιδιώκουν να εκδικούνται αυτούς που τους προκαλούν ναρκισιστικά τραύματα. Σας παραπέμπω στο πέμπτο επεισόδιο του podcast το οποίο μιλά για τον ναρκισισμό και τους τύπους ναρκισισμού. Ένας εκ των οποίων είναι και ο κακοήθης ναρκισισμός. Υπάρχει ο μεγαλομανής ναρκισιστής, υπάρχει ο ευάλωτος ή κρυφό ναρκισιστής, υπάρχει ο καλοήθης ναρκισιστής, ο κακοήθης ναρκισιστής και ο κοινωνικός ναρκισιστής. Πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast. Πηγαίνετε όσοι δεν το έχετε ακούσει και ενδιαφέρεστε για να το ακούσετε ή όσοι το ακούσατε και το θέλετε να φρεσκάρετε τη μνήμη σας, ακούστε το ξανά. Η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητος αφορά για τρία βασικά χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται σε απεχθείς ή δεχθείς εγκληματικές πράξεις. Τα αποβράσματα της κοινωνίας ουσιαστικά. Και θα έπρεπε να είναι τα αποβράσματα της κοινωνίας... από πριν τελέσουν τα κλίματα. Και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Θα έπρεπε η κοινωνία να δίνει... και οι περίοικοι θα έπρεπε να δίνουμε... και οι συγγενείς και οι φίλοι και οι πρώοι σύντροφοι... και οι γονείς και οι θείοι και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι... να δίνουμε πρόσοχη στα σημάδια... ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ένα πρόσωπο ναρκισιστικό, το οποίο δεν δείχνει μηδενική ενσυναίσθηση για τους άλλους. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξεχνάει αυτό που τον έχει στενοχωρήσει και κρατάει μέσα του ενέργεια για εκδίκηση. Ένα άτομο ψυχοσυναισθηματικά ανώριμο. Ένα άτομο το οποίο είναι σαν ένα κακομαθημένο πεντάχρονο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι σε αυτή τη ζωή μπορεί να μην έρθουν όλα όπως τα θέλουμε, μπορεί να μας χωρίσει η γυναίκα μας, μπορεί να μας χωρίσει ο άνδρας μας, μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας, μπορεί να έχουμε ματαιώσει. ματέωση, frustration είναι όρος στα αγγλικά, αναφέρεται στη συνθήκη εκείνη που οι προσδοκίες μας δεν εκπληρώνονται. Έχω προσδοκία, για παράδειγμα, ότι παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα και θα μείνω μαζί τη μέχρι να πεθάνω. Θα τη συμπεριφέρομαι όπω τη συμπεριφέρομαι και αυτή δεν θα με διώξει ποτέ. Όταν με διώχνει η γυναίκα μου, ματιώνονται οι προσδοκίε Ή εργάζομαι σε μια εργασία, δεν είμαι εντάξει στην εργασία μου, δεν ακολουθώ του κανόνε τη εργασία, δημιουργώ προβλήματα στην εργασία. Προσδοκώ όμω ότι η εργασία μου δεν θα με ε, διώξει οι εργοδότε μου δεν θα με απολύσουν και δεν θα υπάρχουν συνέπειε στις πράξη μου. Άρα, όταν απολύομαι ή όταν έχω μια, ε, ε, ένα υποβιβασμό στην εργασία μου ή όταν έχω ένα έλεγχο στην εργασία μου ματιώνονται οι προσδοκίε μου. Στην ουσία οι ναρκισιστές, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας θεωρούν ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους ή μάλλον, ας το θέσω καλύτερα, θεωρούν ότι μόνο οι ίδιοι έχουν δικαιώματα και μόνο οι δικές τους επιθυμίες πρέπει να εκπληρώνονται και ότι οι προσδοκίες τους είναι υπεράνω των άλλων, των άλλων ανθρώπων, Τη ύπαρξη των άλλων ανθρώπων, των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, των προσδοκιών των άλλων ανθρώπων, τη ελεύθερη βούληση των άλλων ανθρώπων. Η ψυχοπαθητικότητα, όπω είπα και προηγουμένω, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δείχνει μηδενική ενσυναίσθηση, μηδενική μεταμέλεια, μηδενική αίσθηση ενοχής. Δεν αντιλαμβάνεται το λάθος του άνθρωπος, δεν τον νοιάζει για το τι προκαλεί στους άλλους, και επίσης, όπως έχουμε διαβάσει προηγουμένως και στο άρθρο, η ψυχοπαθητικότητα μπορεί να παρουσιαστεί σε ανθρώπους οι οποίοι επιφανειακά είναι εγωιτευτικοί και προκαλούν ακόμη και τη λύπηση στους άλλους και χειραγωγούν τους άλλους. Το τρίτο στοιχείο της σκοτεινή τριάδας της προσωπικότητας είναι ο μακιαβελισμός. Αυτός ο όρος έχει βγει από το συγγραφέα Μακιαβέλη, ο οποίος είχε γράψει πριν κάποιου αιώνε το έργο «Ο Ιγεμόν», ο Ιγεμόν του Μακιαβέλη, στο οποίο αυτό έργο περιέγραφε έναν επιτυχημένο δικτάτορα πώς λειτουργεί ένας δικτάτορας ο οποίος χρησιμοποιεί τους πάντες και τα πάντα προ όφελό του. Και ο όρος μακιαβελισμός χρησιμοποιείται στη σύγχρονη εποχή για να περιγράψει τους ανθρώπους οι οποίοι μετέρχονται όλα τα μέσα προκειμένου να γίνει το δικό τους. Μακιαβελιστές συναντούμε παντού και κυρίως στον εργασιακό χώρο. Ανθρώπους οι οποίοι πατούν επιπτωμάτων κυριολεκτικά και μεταφορικά προκειμένου να επιτύχουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους ως στόχο, ως προσδοκία ή για οποιοδήποτε πράγμα νιώθουν ότι δικαιούνται. Sense of entitlement. Έσης η κυριότητα. Εγώ δικαιούμαι. Εγώ, 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 εγώ. Άρα, παρόλο που υπάρχει στο Β πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας η διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, θεωρώ και συντάσσομαι με τη μερίδα των επιστημόνων ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας που θεωρούν ότι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας όπως και η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας αλλά και η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας πρέπει να φύγουν από την ταξινόμηση ως διαταραχές και να παραμείνουν στο ψυχολογικό γλωσσάρι, να παραμείνουν στην καινούργια έκδοση του DSM, που υπολογίζουμε θα είναι τον DSM-6, δεν ξέρω πότε θα βγει, να μείνουν ως τύποι προσωπικότητας. Δεν είναι αρρώστια να είναι κάποιος ναρκισιστής. Δεν είναι αρρώστια να είναι κάποιος αντικοινωνικός. Δεν είναι αρρώστια να είναι κάποιος α, δραματικός. Η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, για την οποία ίσως να πρέπει στο μέλλον να κάνουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Είναι μια διαταραχή προσωπικότητα που περιγράφει τα πρόσωπα εκείνα τα οποία δραματοποιούν τα πάντα σε σχέση με τη ζωή του και οι οποίοι θεωρούν ότι ζουν συνεχώ δράματα. Είναι οι λεγόμενοι κλαμμένοι. Οι καρμύριδε. Ή δεν ξέρω εγώ πώ αλλιώ λέγεται. Λοιπόν, το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητα έχει μέσα τέσσερι διαταραχέ προσωπικότητα: οριακή διαταραχή προσωπικότητα, ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα, ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητα και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Από αυτέ τι τέσσερι διαταραχέ προσωπικότητα, η μόνη η οποία πληρεί τα κριτήρια για να θεωρηθεί διαταραχή είναι η διαταραχή οριακή προσωπικότητα. Γιατί για να θεωρηθεί κάτι ψυχική διαταραχή, πρέπει να παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα και την ευεξία του πάσχοντος. Οι άνθρωποι με η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, και θα κάνουμε και ξεχωριστό επεισόδιο για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, είναι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτό που του συμβαίνει. Οι ναρκισιστές, οι αντικοινωνικοί και οι δραματικοί τύποι δεν ταλαιπωρούνται από αυτό που του συμβαίνει, ταλαιπωρούν τους άλλους από αυτό που του συμβαίνει. Βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του είναι η εκδραμάτιση, το λεγόμενο acting out στα αγγλικά. Εκδραμάτιση σημαίνει αυτό το άσχημο που νιώθω μέσα μου, το βγάζω προς τα έξω, το προβάλλω πάνω στους άλλους και χρησιμοποιώ τους άλλους ως αντικείμενα για να διαχειριστώ το δικό μου εσωτερικό χάος. Πρόκειται για εξαιρετική ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα, για ε, κατάπτυστο εγωκεντρισμό για μία πεδόμορφη συμπεριφορά. του τι λέγω εγώ είμαι και κανείς άλλος. Το τι νιώθω εγώ είναι πιο σημαντικό από το τι νιώθουν οι άλλοι. Τα συμφέροντα μου είναι υπεράνω κάθε ηθικής, κάθε νόμου, κάθε συναισθήματος... ή κάθε άλλου ανθρώπινου όντως. Λοιπόν, ξαναλέω. Για να καταστεί ένας άνδρας γυναικοκτόνος πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της σκοτεινή τριάδας, την ψυχοπάθεια, τον κακοήθηναρκισμό αρκισισμό και τον μακιαβελισμό, αλλά και να διαπνέεται από μισογυνιστικά, πατριαρχικά πιστεύω. Να έχει μέσα στο μυαλό του μισογυνιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για τις γυναίκες και να θεωρεί τις γυναίκε χτήμα των ανδρών και να θεωρεί τις γυναίκες αδύναμο φίλο που δικαιούται αυτός ως δυνατό φίλο να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο μιας γυναίκας αν αυτή κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εδραιωθεί ο όρος γυναικοκτονία και νομικά αλλά και κοινωνικά και ψυχολογικά στον αντίποδα εκείνων οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν και γυναίκες μη και γυναίκες οι οποίες, οι οποίες σκοτώνουν τους άνδρες τους, έχω να πω το εξή ναι υπάρχουν, αλλά στατιστικά είναι πάρα πολύ λιγότερες από τους άνδρες που σκοτώνουν τις πρώην συντρόφους τους. Συνήθως είναι πρώην σύντροφοι ή νυν σύντροφοι οι οποίες προσπαθούν να γίνουν πρώοι. Υπάρχει και ο μισανδρισμός υπάρχουν γυναίκε οι οποίε έχουν αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα για του άνδρε και κοινωνικέ προκαταλήψει για του άνδρε. Υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε μισούν του άνδρε. Υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε θεωρούν ότι όλοι οι άνδρε δεν είναι καλοί άνθρωποι. Που θεωρούν ότι όλοι οι άνδρε είναι βίαιοι, όλοι οι άνδρε είναι μισογίνηδε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι οι άνδρε κακοί, δεν είναι όλοι οι άνδρε σκοτεινοί, δεν είναι όλοι οι άνδρε μισογίνηδε, ψυχοπαθεί αντικοινωνικοί, ε, και εγκληματίες. εγκληματίε. Όχι. Είναι μια μερίδα άνδρων. Δεν είναι όλοι οι Επειδή όμω υπάρχουν και γυναίκε μη άνδρε, οι οποίε μπορεί να φτάσουν και αυτέ μέχρι την ανδροχτονία, θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να καθιερωθεί και ο όρο ανδροχτονία και ο όρο μη Παρά να σταματήσουμε να μιλάμε για γυναικοκτονίε και μισογυνισμό. Ναι, υπάρχει το κακό και ναι το ονομάζουμε όποτε υπάρχει με το όνομα που του αρμόζει. Δεν θα σταματήσουμε να ονομάζουμε ένα έγκλημα μίσους που αποτελεί τη γυναικοκτονία, ένα έγκλημα επηρεασμένο από πατριαρχικές αντιλήψεις, να το ονομάζουμε για αυτό που πραγματικά είναι, για να ευχαριστήσουμε αυτούς οι οποίοι λένε ότι ναι υπάρχει και ο μισανδρισμός. Θα λέμε και μυσαντρισμό, θα λέμε και ανδροκτονία, η άποψή μου ω κοινωνικό επιστήμονα, ω μικροκοινωνικό επιστήμονα που είναι ένα ψυχολόγο. Και επίση, όρος όρο συζυγοχτόνο δεν μου αρέσει και τον άκουσα να χρησιμοποιείται στα, στα ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί απλούστατα δεν ήταν πλέον σύζυγη. Δεν ήταν πλέον σύζυγη. Δεν είναι τη σύζυγο του που σκότωνε. Σκότωνε τη γυναίκα η οποία θεωρούσε ότι ήταν χτήμα του. Αυτά είχα να πω όσον αφορά στο προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να κάνει, να διαπράξει το έγκλημα της γυναικοκτονίας και τώρα πάμε να αναλύσουμε το τι έχω ακούσει να λένε δύο περίοικοι σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μιλάμε, παίρνουμε αφορμή από αυτό το περιστατικό της επικαιρότητα. Δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω εξετάσει τον άνθρωπο. Δεν την γνωρίζω την οικογένεια, δεν γνωρίζω τη γυναίκα. Δεν γνωρίζω ακριβώ τι συνέβηκε. Με αφορμή αυτά που είπαν όμω, θέλω να σχολιάσω σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τυχόν συμπτώματα ότι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο περιβάλλον μας μπορεί να φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο και θα σας διαβάσω τώρα ακριβώς τι είπαν οι περίοικοι στις κάμερες. Πρώτα θα σας διαβάσω τη μαρτυρία ενός περίοικου, ο οποίος μίλησε πολύ λίγο και είπε τα ακολούθα. Ευγενέστατος, ήσυχο, αγαπούσε την οικογένειά του αλλά δεν περιμέναμε κανείς να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, το αγαπούσε την οικογένεια του, αλλά δεν περιμέναμε κανεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ακούγοντα το, σκέφτομαι, κάνω το συνειρμό, ότι έχει μέσα στο μυαλό του ότι από πολύ αγάπη για την οικογένεια του έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τη γυναίκα του και να αφήσει ορφάνα τα παιδιά του. Τώρα το παιδί πάντα έλεγε αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Το παιδί, ο 38χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την πρώην γυναίκα του, και αυτοκτόνησε και άφησε δύο παιδιά όρφανα, είναι παιδί. 38 ετών είναι παιδί. Στην ουσία, ναι, ψυχολογικά είναι παιδί. Είναι ξ... κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορείς να ξεπεράσει ένα διαζύγιο. Γιατί. Ποιο είσαι και θεωρείς ότι εσένα δεν θα σου συμβεί κάτι τέτοιο. Πόσο αίσθημα κυριότητα έχεις. Πόσο κακομαθημένο παλιό παιδό είσαι. Θεωρώ ότι αυτή η μαρτυρία του περίοικου είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι η κοινωνία θεωρεί ότι κάποιος ο οποίος σκοτώνει τη γυναίκα του σημαίνει αγαπούσε την οικογένειά του. Το ευγενέστατος και ήσυχος πώς το ξέρεις. Είχες προσωπική σχέση μαζί του. Κοιμόσουνα μαζί του, ζούσε μαζί του, ήσουνα πίσω από την κλειστή πόρτα να δει τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Πώ μπορεί να έχει το θράσος να αποκαλεί έναν γυναικοκτόνο αυτόχειρα, ο οποίο λειτουργήσε με πλήρη κυριότητα, πλήρε αίσθημα κυριότητα και αλαζονία, ο οποίο δεν σκέφτηκε καθόλου τι θα προκαλούσε στα παιδιά του, τα παιδιά του τα ίδια, να το θεωρεί ευγενέστατο και ήσυχο μετά που ξέρει ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα. Η άλλη μαρτυρία, δεν ξέρω αν είναι γείτονα απλώς αυτός ο κυριούλης που μιλούσε ή συγγενής κιόλα του γενεκοχτώνου, είπε τα ακόλουθα, σας λέω, τα έχω απομαγνητοφωνήσει. Λέει ότι την αγαπούσε την κοπέλα τρομερά και τη έλεγε έλα να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Έλα να ξαναπαντρευτούμε για τα παιδιά. Και αυτή επέμενε όχι δεν σε θέλω. Αγαπάς μια κοπέλα τρομερά και τη σκοτώνεις. Κανένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πραγματικά δεν σκοτώνει τον άλλον. Όταν αγαπάς τον άλλον και είναι πραγματική αγάπη, και όχι μία εγωκεντρική χτιτικότητα, αποδέχεσαι την ελεύθερη απόφαση του να μην θέλει να είναι μαζί σου. Ακόμη και αν σε απατήσει, σε αυτό το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί να έχει απατήσει η γυναίκα τον άνδρα, ούτε στο περιστατικό το οποίο έτυχε να γνωρίσω λίγο καλύτερα τότε στην Κύπρο, δεν έτυχε η γυναίκα να απατήσει τον άνδρα. Αλλά ακόμη και αν σε απατήσει η γυναίκα σου, ακόμη και αν σε απατήσει ο άνδρας σου, εάν πραγματικά τον αγαπάς, μπορεί να πληγωθεί, μπορεί να τραυματιστεί, μπορεί να πενθήσεις για την απώλεια, αλλά δεν διανοείς να σηκώσει χέρι επάνω στον άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον να τον σκοτώσεις. Λέει επίσης ο ίδιος Περίκος, όταν χωρίσανε, του λέει έλα να πάρεις τα ρούχα σου. Και του έβγαλε τα ρούχα έξω από την πόρτα, σε σακούλες νάιλο μέσα ας πούμε και σε τσάντες. Και του λέει έλα να πάρεις τα ρούχα σου. Και ήρθαμε με τον πατέρα του και τα πήραμε τα ρούχα. Τι ήταν αυτός. 37 χρόνων πέρσι όταν χώρισε. 37 χρόνων άνθρωπος δεν μπορούσε να πάει να πάρει τα ρούχα του το παιδί. Και πήγε ο γείτονα ή συγγενή μαζί με τον πατέρα. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής, Μαζί με τον πατέρα του και πήραν τα ρούχα. Και το περιγράφησαν κάτι εξαιρετικά τραυματικό. Ότι του έβγαλε τα ρούχα έξω από την πόρτα σε σακούλε. Και πήγαμε εμεί και τα πήραμε. Και την αγαπούσε. Την... Ο ίδιο ο ίδιο που είπε την αγαπούσε τρομερά την κοπέλα. Και τη έλεγε έλα να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μα. Έλα να ξαναπαντρευτούμε για τα παιδιά. Για ποια παιδιά. Αυτά τα παιδιά τα οποία άφησε ορφανά. Άρα χρησιμοποιούσε τα παιδιά, εργαλειοποιούσε τα παιδιά, χρησιμοποιούσε τα παιδιά για επίκληση στο συνέστημα, προκειμένου να γίνει το δικό του να τον πάρει πίσω η γυναίκα η οποία τον έδιωξε. Και η κάθε γυναίκα, ο κάθε άνδρας, έχει το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα να χωρίζει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα να διακόπτει σχέσεις με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Είτε αυτός ο άνθρωπος είναι ένας φίλος, είτε είναι ένας συνεργάτης, είτε είναι ένας ερωτικός σύντροφος, είτε είναι ένας σύζυγος. Δικαιούμαστε στο 2023 να σταματήσουμε μια φιλία, να σταματήσουμε μια ερωτική σχέση, να διακόψουμε ένα γάμο. Είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες. Ο ίδιος Περίκο λέει, έλεγε στον πατέρα του: Εγώ θα την σκοτώσω. Έλεγε στον πατέρα του: Εγώ θα τη σκοτώσω και ο πατέρας του δεν τον πήρε σκοτώ για αναγκαστική ψυχιατρική εξέταση. Έλεγε στον πατέρα του: Εγώ θα τη σκοτώσω και ο πατέρας του δεν πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει ότι ο γιος του απειλεί ότι θα σκοτώσει την πρώη γυναίκα του. Ναι, γιατί, γιατί το παιδί, το παιδί πάλι, το παιδί, είχε φτάσει σε μια απόγνωση, α πούμε. Την αγαπούσε τρελά. Ήταν τρελά ερωτευμένο. Δεν είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα. Το παιδί! Το παιδί, το μικρό το παιδί, είχε φτάσει σε απόγνωση. Την αγαπούσε τρελά. Ήταν τρελά ερωτευμένο. Δεν είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα και το παιδί έπρεπε να έχει αυτό που θέλει. Και άμα δεν έχει αυτό που θέλει το παιδί, τη σκοτώνει. Παρά να μη εγώ, να μη σε κανένας. Εννοείται ότι αυτές οι αφηγήσει. Υπάρχουν μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία και μπορούμε να τις, βρούμε αυτές τις αφηγήσει και στα τραγούδια, τα παραδοσιακά ακόμη, και στα λαϊκά τραγούδια, και στην pop κουλτούρα, και στα μυθιστορήματα, και στις σειρέ και στις ταινίε και παντού αυτές οι αφηγήσει. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Αυτή η έκφραση, πόσε φορέ την έχουμε ακούσει. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Όχι, δεν αγαπά κάποιον τον οποίο σκοτώνει. Το να σκοτώσει έναν άνθρωπο είναι η ύψιστη έκφραση μίσου, όχι αγάπη. Δεν γίνεται να σκοτώνουμε έναν άνθρωπο επειδή τον αγαπούμε. Δεν μπορεί η αγάπη να είναι κίνητρο για φόνο. Ο φόνος είναι η ύψιστη τραυματική πράξη βίας που μπορεί να προκαλέσει ένα άνθρωπο σε άλλον άνθρωπο. Και για να το κάνεις αυτό έχεις οποιαδήποτε άλλα κίνητρα πέρα από την αγάπη. Όταν με βάση τη μαρτυρία αυτού του περίκου οι συγγενούς, ο γυναικοχτώνος αυτόχυρ, που συντάραξε όλη τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα χθες, προχθές, πήγαινε και έλεγε στον πατέρα του «Εγώ θα τη σκοτώσω», ο πατέρας του δεν έκανε τίποτα. 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 Το παιδί είναι πληγωμένο. Το παιδί είναι απογοητευμένο. Το παιδί την αγαπάει τρελά. Το παιδί δεν γνώρισε άλλη γυναίκα. Και η τελευταία δήλωση που έκανε ο περίεγκος συγγενής ή γείτονας, είπε, έφυγε πρωί. Δεν τον πήραν χαμπάρι τρεις ώρα τέσσερις. Μία δημοσιογράφος σε μία ανταπόκριση είπε ότι του είπε: Εγώ πάω να τη σκοτώσω, πήρε την καραμπίνα και έφυγε η ώρα 3.30 το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Η δήλωση, την οποία έχω απομαγνητοφωνήσει που έγινε στην κάμερα από τον ο, κύριο, ο οποίο μιλούσε, που ξαναλέω, δεν γνωρίζω τι σχέση είχε, αν είχε και συγγενική σχέση πέρα από φιλική ε, γειτονική σχέση. Είπε ότι έφυγε ώρες το πρωί και την καραμπίνα την πήρε από χθε για να την καθαρίσει. Έχεις έναν προβληματικό γιο, ο οποίος δεν το χωνεύει το γεγονός ότι η γυναίκα του το χώρισε. Ο οποίος λέει και ξαναλέει εγώ θα τη σκοτώσω. Ο οποίος στην υπηρεσία του είναι αστυνομικός, από ό,τι έχει ανακοινώσει η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, ήταν σε υπηρεσία γραφείου και δεν είχε όπλο γιατί είχε τερόντιτιδα. Δεν γνωρίζω. Δεν έχει όπλο στην υπηρεσία του. Δηλαδή η ίδια του η υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο που δεν γνωρίζω του έχει αφαιρέσει την οπλοφορία. Του δίνεις την κυνηγετική σου καραμπίνα γιατί πήγε να την καθαρίσει την καραμπίνα. Τι γυμπρό η γυναίκα του που πήγε να καθαρίσει, δεν είναι την καραμπίνα. Και αν όντω η ώρα 3.30-4 το πρωί που έφυγε, οι γονεί του το κατάλαβαν ότι έφυγε και αν όντω, όπω είπε η δημοσιογράφο, φεύγοντα, είπε: Πάω να τη σκοτώσω. Γιατί δεν πήγαν κατευθείαν να τον καταγγείλουν στην αστυνομία. Γιατί δεν έδωσαν κατευθείαν σήμα. Γιατί δεν πήραν την κοπέλα τηλέφωνο να τη πούν: Πρόσεξε, μην το βάλει με στο σπίτι. Δεν ξέρουμε αν χτύπησε το κουδούνι και τη άνοιξε την πόρτα και τη σκότωσε ή αν την πρόφτασε στο διο... έξω από την πόρτα και τη σκότωσε. Μιλάμε για προμελετημένη γυναικοκτονία. Το έλεγε και το ξαναέλεγε και δεν τον πίστευα. Αλλά την αγαπούσε τρομερά και ήταν κρίμα το παιδί και ήταν πολύ ερωτευμένος και δεν είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε μία κοινωνία ενήλικων ανθρώπων, οι ενήλικες να είναι ενήλικες και τα παιδιά να είναι παιδιά. Έχουμε όλοι ευθύνη. Και αυτή τη στιγμή μιλάω ως γονιός όχι μόνο ως ψυχολόγος, μιλάω και ως γονιός, ως γονέας. Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι στο τι λένε και τι κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στη ζωή μας. Και κυρίως τα παιδιά μας. Ακόμη και αν είναι ενήλικα παιδιά. Καταρχάς, το πρόβλημα με την αντικοινωνικότητα, με την ψυχοπάθεια, με τον αρκισισμό, και τον μακιαβελισμό φαίνεται από νωρί. Αν πάμε με βάση τον DSM-5, μπορεί να γίνει διάγνωση διαταραχής διαγωγής, contact disorder, πριν τα 15. Υπάρχει παραβατικότητα. Ας πούμε ότι μπορεί να μην συναντούσε αυτός ο άνθρωπος τα κριτήρια. Δεν ξέρω, μιλάμε τώρα θεωρητικά. Μιλάμε για όλους τους γυναικοκτόνους. Μιλάμε για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας. Μπορεί κάποιος να μην είχε δείξει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία να ήταν ξεκάθαρο ότι οδηγούνταν ο άνθρωπος αυτό σε μια τέτοια αντικοινωνική συμπεριφορά. Σίγουρα όμως ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει στο σημείο της γυναικοκτονίας σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μηδενική ανοχή στη ματέωση. Δεν αντέχει τη ματέωση, δεν μπορεί να χάνει. Αν μεγαλώνουμε ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να χάνει... και το οποίο δεν αντέχει τη ματέωση και το οποίο παθαίνει temper tantrums... temper tantrums είναι οι λεγόμενες κρίσεις θυμού που παθαίνουν τα δίχρονα... αλλά τέτοια temper tantrums, temper tantrums παθαίνουν και οι ενήλικες με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και εγωπάθεια... δηλαδή άμα δεν γίνεται το δικό του να χτυπιέται από ενωρίς, από την προσχολική ηλικία, τη σχολική ηλικία, την εφηβική ηλικία. Παίρνουμε το παιδί μας σε ειδικό ψυχικής υγείας, σε παιδοψυχολόγο, σε παιδοψυχίατρο και προσπαθούμε να δούμε τι σκατά συμβαίνει. Μηδενική ανοχή σε προβληματικές συμπεριφορές. Αν αγαπάς πραγματικά το παιδί σου, παραδέχεσαι ότι το παιδί σου έχει παραβατική συμπεριφορά, παραδέχεσαι ότι το παιδί σου συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι δεν αρμόζουν στο ψυχοκοινωνικό στάδιο ανάπτυξης του, δηλαδή είναι 15 ετών και συμπεριφέρεται σαν να είναι 5, είναι 17 ετών και συμπεριφέρεται σαν να είναι 3, δεν ανέχεται καθόλου να χάνει, θεωρεί ότι είναι εντάξει να κακοποιεί τους άλλους ανθρώπους, είναι εντάξει να δικεί τους άλλους ανθρώπους και εσύ αντί να το πάρεις σηκωτό το παιδί όσο είναι ανήλικο, να το εξετάσει παιδοψυχολόγος, να το εξετάσει παιδοψυχίατρος, να μπει σε ψυχοθεραπευτική γραμμή, να διαγνωστεί το παιδί και να πάρει όση βοήθεια μπορεί να πάρει όσο είναι νεαρό και υπάρχει νευροπλαστικότητα. Η νευροπλαστικότητα είναι ένας όρος ο οποίος αναφέρεται στο πόσο ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να αλλάξει, μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να εξελιχθεί. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η νευροπλαστικότητα επεκτείνεται και σε ηλικίε πέραν τη εφηβεία. Ότι και εμεί οι ενήλικε, και εγώ είμαι 48, και κάποιο που που είναι 30, και κάποιο που είναι 50, και κάποιο που είναι 60, και κάποιο που είναι 70, εάν το θελήσει, μπορεί να αλλάξει του τρόπου με του οποίου λειτουργεί. Όμω, όσο νεότερο είναι ένα πρόσωπο σε μια ηλικία και όσο πιο εγκαίρο έχει ψυχοδιαγνωστική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην εξέλιξη αυτού του ανθρώπου, στην εκμάθηση τη δεξιότητα τη ενσυναίσθηση και στην εκμάθηση δεξιοτήτων αυτορύθμιση συναισθηματικής ρύθμισης, να ρυθμίζει το ίδιο το πρόσωπο τα συναισθήματά του. Σα παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast από την πρώτη σεζόν. Το οποίο έχει θέμα τη συναισθηματική νοημοσύνη. Που εκεί μιλάμε για το τι σημαίνει αυτορύθμιση, συναισθηματική αυτορύθμιση. Δεν είμαι καλά να με κάνω μόνο μου καλά, να με κάνω μόνη μου καλά. Να μην χρειάζεται να ξεσπάω πάνω στου άλλου ανθρώπου ή να προβάλλω πάνω στου άλλου ανθρώπου το δικό μου εσωτερικό χάο. Ως ψυχολόγος έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με εφήβους, ενήλικες και ζευγάρια και έχω γίνει μάρτυρας περιστατικών στα οποία έγκαιρη ψυχοδιάγνωση και έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση έχει βοηθήσει νεαρά πρόσωπα τα οποία είχαν όλα τα σημάδια ότι μεγαλώνοντας θα εξελίσσονταν το λιγότερο σε να έχουν εξελιχθεί σε υγιείς προσωπικότητες πάρα πολλές φορές έχω παραπέμψει παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας σε ειδικό παιδοψυχολόγο για ψυχοδιάγνωση, ούτω ώστε ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος, υπήρχε περιπτώσεις που είχα παραπέμψει και σε παιδοψυχίατρο, να κάνει μία ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση του παιδιού και μετά να του κάνει την ανάλογη θεραπευτική παρέμβαση. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχολόγος. Δεν είμαι ψυχολόγος για παιδιά. Έτυχε όμως γνωρίζοντας οικογένειε στο γραφείο και όταν έτυχε να μου περιγράφουν συμπεριφορές των παιδιών τους να τους κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου και να τους ε, οθήσω στο να ζητήσουν βοήθεια για τα παιδιά τους από ειδικού ψυχικής υγείας. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός παιδιού το οποίο έχει εξαιρετικά αλαζονική συμπεριφορά στην ηλικία των 14 ετών. Είχε βγει σπάσματα θύμου προ τι αδελφέ του, προ τη μάνα του. Εξέφραζε έντονο μισογυνισμό, το οποίο αυτό παιδί, κάνοντα ψυχοδιάγνωση σε ειδικό εξελιχτικό ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο και κάνοντα ψυχοθεραπεία, τη χάνει αυτή τη στιγμή να γνωρίζω ότι στην ηλικία των 30 ετών είναι ένα ενήλικα, ο οποίο έχει ένα υγιή τύπο προσωπικότητα, ένα υγιέ στυλ προσωπικότητα έτυχε να επικοινωνήσει πρόσφατα μαζί μου. Και να μου πει ότι σε ευχαριστώ πολύ τότε που ήμουν μικρό, τότε πριν 15-16 χρόνια πόσα ήταν, που δημιουργούσα όλα αυτά τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Εσύ πίεσε του γονεί μου να με πάνε στον παιδοψυχίατρο, να με πάνε στον παιδοψυχολόγο και να πάρω τη βοήθεια που χρειαζόμουν ώστε τώρα να είμαι καλά. Θεωρώ ότι φέρουμε ευθύνη οι γονεί, τεράστια ευθύνη, να παρατηρούμε τι συμπεριφορέ των παιδιών μα και αν βλέπουμε παραβατικότητα, ψυχοπαθητικότητα, ναρκισισμό, έλλειψη ενσυναίσθηση, έλλειψη φιλότιμου, έλλειψη αίσθηση ευθύνη, έλλειψη ενοχών, να παέρνουμε το παιδί μα σηκωτό. Όταν είναι ανήλικο, να το πάρει. Σηκωτό. Στον παιδοψυχολόγο και στον παιδοψυχίατρο. Όσον αφορά στου ενήλικε στο περιβάλλον μας, αν είναι το ενήλικο παιδί μα το οποίο λέει, Θα σκοτώσω την πρώη γυναίκα μου που τόλμησε να με χωρίσει, το εξαναγκάζουμε σε ψυχιατρική εξέταση. Χωρί να θεωρώ ότι η οποιαδήποτε ψυχιατρική εξέταση ή οποιαδήποτε α, αναγκαστική παραμονή σε ψυχιατρίο θα ελαχιστοποίηση τους κινδύνους της γυναικοκτονίας, χρειάζεται να το αναφέρουμε στις αρχές, στην αστυνομία, στη γραμμή για τη βία στην οικογένεια, 15.900 είναι η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα, 14.40 στην Κύπρο, εάν ζείτε σε άλλες χώρες υπάρχει ο αντίστοιχο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια, ο ίδιος ο γονιός να καταγγείλει το ενήλικο παιδί του, ο γιος μου χώρισε, τον χώρισε η γυναίκα του και δεν το αντέχει και θέλει να τη σκοτώσει. Και οπωσδήποτε χρειάζεται αλλαγή και νομοθεσία. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά στα οποία γίνονται καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και μετά εκ των υστέρων πάει το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας και αποσύρει την καταγγελία. Η γνώμη μου είναι ως ψυχολόγος ότι θα η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει και από τη στιγμή που γίνεται τεκμηριωμένη καταγγελία για βία στην οικογένεια, να μην μπορεί να αποσύρει το θύμα την καταγγελία, να γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη από την ασαγγελία. Η γνώμη μου. Έχω αυτή τη γνώμη, ότι πρέπει και η νομοθεσία μας να αλλάξει. Για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό σύνολο, οι οποίοι βρίσκονται σε αδύναμη θέση, είτε λόγω φύλου, είτε λόγω δικών τους προσωπικών προβλημάτων. Υπάρχει στο, στην πρώτη σεζόν του podcast το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Σας α, παροτρύνω να ακούσετε ξανά το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση είναι ένας προβληματικός τρόπος συνδεσιμότητας με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό που παλιότερο ονομάζαμε ψυχολογία του θύματος και πρόκειται για έναν τρόπο λειτουργίας ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ως πρώτο κίνητρο στη ζωή του το να ευχαριστεί τους άλλους και όχι να προστατεύει τον εαυτό του. Και όταν ένα πρόσωπο είναι συνεξαρτόμενο και μπει σε μία κακοποιητική σχέση και κακοποιητική σχέση δεν είναι μόνο η σχέση στην οποία πέφτει ξύλο, είναι και η σχέση στην οποία πέφτουν απειλέ και πέφτει ψυχολογικός πόλεμος άλλου είδους, δεν αντιλαμβάνεται το συνεξαρτόμενο πρόσωπο τον κίνδυνο και δεν εστιάζει την προσπάθεια του στο να γλιτώσει από τον κίνδυνο, αλλά εστιάζει την προσπάθεια του στο να ευχαριστήσει το θήτη. Άρα, η συνεξάρτηση από μόνη τη και η συνεξάρτηση ω συνθήκη ψυχολογική, και οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι που έχουν αυτό το στυλ, το συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα, δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς τον εαυτό του από του θήτε. Οπότε χρειάζεται οι περίοικοι και οι γύρω να παρατηρούν αυτά τα φαινόμενα και να οθούν να σπρώχνουν, να συμβουλεύουν τους ανθρώπους να πάρουν βοήθεια. Ένας συνεξαρτόμενος μπορεί να πάρει τεράστια βοήθεια από την ψυχοθεραπεία και από την ψυχοεκπαίδευση. Εάν έχετε στο περιβάλλον σας άνδρες ή γυναίκες που είναι συνεξαρτόμενοι, πιο συχνά παρατηρείτε συνεξάρτηση στις γυναίκες παρά στους άνδρες, αλλά υπάρχουν και άνδρες συνεξαρτόμενοι, κινητοποιήστε τους ώστε να ζητήσουν βοήθεια να λάβουν ψυχοθεραπεία, να ενδυναμωθούν και να πάψουν να λειτουργούν ως δορυφόροι των κακοποιητών τους. Επίσης, εάν βρισκόμαστε σε μία κακοποιητική σχέση, μία σχέση ψυχολογικά κακοποιητική ή και σωματικά κακοποιητική ή με απειλές σωματικής βίας ή με απειλές ότι θα μας σκοτώσουν, πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν φεύγουμε από έναν τέτοιον άνθρωπο έτσι απλά. Οι συμβουλές που δίνουν η γύρω χώρισε τον, φύγε, άστην, κάνε χωρίς προσοχή μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνες. Δεν λέω να μην χωρίζουν οι άνθρωποι από τους κακοποιητές τους, αλλά ότι όταν ακριβώς τον χωρίσεις, όταν ακριβώς πάρεις το διαζύγιο, τότε κινδυνεύεις περισσότερο. Στατιστικά, οι περισσότερες γυναικοκτονίες συμβαίνουν μετά που θα οριστικοποιηθεί ο χωρισμός. Όταν το πάρει η απόφαση, δηλαδή ο άλλος ότι τελείωσε, ο άλλος ο προβληματικός, ο γυναικοκτόνος, ο μισογύνης, ο άνθρωπος με ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας, ο άνθρωπος με κακοήθη ο άνθρωπος με μακιαβελισμό, όταν το καταλάβει ότι τελείωσε τότε είναι το πιο επικίνδυνο σημείο που μπορεί να σκοτώσει τη γυναίκα. Άρα, να μην είμαστε τόσο πρόθυμοι να σπρώχνουμε ανθρώπους να φύγουν από μια τέτοια σχέση χωρίς να γνωρίζουμε αν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το φευγιό. Είναι πολύ πιθανόν όταν ξεσηκωθεί για να φύγει μια γυναίκα από έναν κακοπιτικό άνδρα, ο οποίος μπορεί να ήταν μόνο ψυχολογικά κακοποιητικός, μόνο ψυχικά κακοποιητικός μέχρι εκείνο το σημείο, να βάλει τον εαυτό της στη θέση του να γίνει υποψήφια για γυναικοκτονία. Να τη σκοτώσει δηλαδή. Εννοείται ότι χρειάζεται και θεσμικά να αλλάξουν πράγματα. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας πιο αποτελεσματικό. Να μπορεί πιο εύκολα μία κακοποιημένη γυναίκα με τα παιδιά της ή μία γυναίκα η οποία έχει κίνδυνο κακοποίησης μαζί με τα παιδιά της να μπει σε ένα ασφαλές σπίτι προστασίας. Να καταδικάζονται πιο εύκολα οι κακοποιητές σε φυλάκιση. Να είναι πιο αυστηρές οι πεινές, πιο αυστηρές οι συνέπειες. Όμως, επειδή εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αλλάξω την νομοθεσία, ούτε να αλλάξω τους θεσμούς. Ο καθένας από εμά προσωπικά δεν μπορεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας από εμά προσωπικά είναι να έχουμε έγνοια ώστε να επιμορφωνόμαστε σε σχέση με θέματα ψυχοεκπαίδευσης, δυναμικής των σχέσεων, θέματα αναρκησισμού, θέματα συνεξάρτησης και εμείς ήδη να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να ψυχοθεραπευόμαστε, αλλά να οθούμε και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον μας να πράξουν το ίδιο. Εάν επιμορφωθούν τα θύματα, εάν οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα ψυχοεκπαιδευτούν και ψυχοθεραπευτούν, δεν θα μπαίνουν πλέον σε σχέσεις με κακοποιητικούς ανθρώπους και θα φεύγουν πολύ νωρίς από το πρώτο σημάδι. Σε όλες αυτές τις ιστορίες όπου η κατάληξη είναι η γυναικοκτονία, υπάρχουν σημάδια από τον πρώτο καιρό της γνωριμίας, ίσως και από την πρώτη-πρώτη συνάντηση, ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει το θύμα είναι ένας άνθρωπος με βία στοιχεία και βία χαρακτηριστικά. Όμως, παρόλα αυτά, αρχίζουμε να παραβλέπουμε γεγονότα, λόγω συνεξαρτητικής φύσης της προσωπικότητας μας, λόγω των πατριαρχικών αντιλήψεων οι οποίες επηρεάζουν και εμάς τις γυναίκες και λόγω του γεγονότος ότι στην εποχή μας είναι τόσο δύσκολο να δημιουργηθεί μία σχέση με δέσμευση, είναι τόσο δύσκολο να προτείνει ένας άντρας να δημιουργήσει μία εντό εισαγωγικών σοβαρή σχέση με μία γυναίκα, ώστε πολλέ γυναίκες να πέφτουν στην παγίδα, όταν βρεθεί κάποιος ο οποίος έχει χτητικότητα απέναντί τους, κάποιος ο οποίος θέλει αμέτη μουχαμέτη να τις σπιτώσει, να τις παντρευτεί, να τους κάνει παιδιά, να θεωρούν ότι αυτό και μόνο το χαρακτηριστικό, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί, ότι τον κάνει καλό πιθανό σύντροφο. Γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια εποχή που αρκετές γυναίκες επιθυμούν τη δημιουργία οικογένειας και πολλοί άνδρες δεν επιθυμούν τη δημιουργία οικογένειας. Μιλάω εννοείται για ετεροφιλόφιλους ανθρώπους. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών οι οποίες επιθυμούν να παντρευτούν για να κάνουν παιδιά από ότι ανδρών που επιθυμούν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί παράγοντες που ευθύνονται για αυτό το φαινόμενο, όμως υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Έτσι, αν μία γυναίκα η οποία επιθυμεί να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια βρει στο δρόμο της συναντήσει έναν άνδρα ο οποίος είναι πρόθυμος να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια, είναι πολύ πιθανόν να μην δώσει Έμφαση, να μην δώσει σημασία, να παραμερίσει κάποια σημάδια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χτητικός και βίαιος. Και ξαναλέω, η βία ξεκινάει από ψυχική βία και καταλήγει σε σωματική βία και στην ίστατη μορφή σωματικής βίας που είναι η δολοφονία. Επίσης, εάν δεν μας σκοτώσει σωματικά κάποιος κακοποιητικός σύντροφος και μας σκοτώσει εντός ψυχικά, δεν είναι ασήμαντο αυτό. Η ψυχική βία δεν είναι αμεληταία. Οι καταστροφικές συνέπειες της ψυχικής βίας δεν είναι αμεληταίες. Εξακολουθούν να είναι πολύ σοβαρές και να μπορούν να προκαλέσουν από ψυχικές μέχρι και σωματικές ασθένειες και να καταστρέψουν ουσιαστικά την ικανότητα ενός ανθρώπου να μπορεί να χαίρεται τη ζωή να τον καταδικάσουν σε κατάθλιψη, να τον καταδικάσουν σε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε κάνει επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Να τον καταδικάσουν σε μια ζωή γεμάτη στενοχώρια. Να τον καταδικάσουν σε μια δυστυχία, αν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο. Χρειάζεται να ενημερωθούμε να ψυχοεκπαιδευτούμε, να είμαστε προσεκτικοί, να αναθεωρήσουμε άνδρες και γυναίκες τις απόψεις μας, άνδρες και γυναίκες να αναθεωρήσουμε τα κοινωνικά στερεότυπα που έχουμε εμφυτευμένα στον εγκέφαλό μας, να εξετάσουμε τυχόν κοινωνικές προκαταλήψεις που έχουμε και να κάνει ο καθένας από μας προσωπικά ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Οι γονείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και τυχόν παραβατικές ή προβληματικές συμπεριφορές να μας χτυπάνε καμπανάρες. Όχι καμπανάκια, καμπανάρες να μας χτυπάνε. Και να παίρνουμε τα παιδιά μας για ψυχοδιάγνωση και ψυχοθεραπεία. Η έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σώζει ζωές κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και το φαινόμενο της έμφυλης βίας είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλους μας. Σας ξαναλέω ότι είχα σκοπό αυτό το επεισόδιο να είναι διαφορετικό. Επιφυλάσσομαι για την επόμενη εβδομάδα. Απολογούμε, όπως έχω απολογηθεί και στην αρχή, για το έντονο ύφο μου. Ο σκοπός μου δεν είναι να προκαλέσω αναστάτωση. Ο σκοπός μου είναι να αφυπνίσω και να κινητοποιήσω τους ανθρώπους... και τον εαυτό μου και τους υπόλοιπους ανθρώπους μας να κινητοποιηθούμε ώστε να αναλάβουμε ο καθένας προσωπικά την ευθύνη μας και να είμαστε προσεκτικοί ως προς το πώς αξιολογούμε τις στάσεις και τις συμπεριφορές των άλλων γύρω μας. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.